Ελένη Μενεγάκη έφυγε την Παρασκευή αμέσως μετά την εκπομπή της για Παρίσι, γιατί κάνει διαφήμιση σε μια γνωστή εταιρεία. Είδα, ανέβασε φωτογραφία με το για την επέτειο τους που ήταν μαζί. Έτσι. Εμείς όμως έχουμε αποκλειστικά πλάνα της Ελένης από το αεροδρόμιο. Αλήθεια. Θα πετύχαμε εκεί, βεβαίως. Θέλετε λίγο να δούμε τα πλάνα και θα σας πω καυτές λεπτομέρειες δηλαδή. Από την Παρασκευή. Και έχω πολλές λεπτομέρειες για Παρίσι με Μάκη. Όπα. Ναι. Λέτε. Ναι. Γεια σας. Πάτε τριήμερο. Ναι, βρε παιδιά. Στην Παρίσι μάθαμε. Άμα μου πείτε που το μάθατε, θα σας πω. Α, δεν μπορώ να αποκαλύψω με τη ούτε εγώ, γεια σας. Έχετε όμως κάτι για τη Λορεάλ, έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Τι θα κάνετε εκεί? Ό,τι κάνουμε πάντα. Κάτι πάρα πολύ ωραίο. Μόνοι σας ή με το. Θα πάτε ή με το σύντροφο? Χάρηκα πολύ που σε γνώρισα. Είναι το φίλο του. Παιδιά, την αγαπώ. Γυρνάει, την κοιτάζει. Χάρηκα πολύ που σε γνώρισα. Τι παγώσει, Μαρία. Είσαι όμως η Ελένη Μενεγάκη, μπράβο. Τι μιλάει συνήθως. Έτσι, όταν την πετύχει. Ναι, ναι, ήταν αγενή και εσύ. Δεν είπε τίποτα, αλλά ήταν ευγενική. Καλά, δεν είπε και λογοδιάρια. Εντάξει, είπε δύο λόγια στην κοπή, γιατί εντάξει, είναι ευγενή. Ευνηδιάστηκε, ρε παιδιά, δεν το περίμενε. Υπέρλαμπρη. Ευνηδιάστηκε, δεν περίμενε. Αλλά το φυλάκι η κάμερα του πρωινού. Ήταν όμως μαζί. Ήταν μαζί. Λοιπόν, άκου τώρα να δει τι γίνεται. Ο Μάκης Παντζόπουλος. Όταν εμείς πήγαμε, εδώ βλέπουμε τη φωτογραφία που ανέβασε η Ελένη αγκαλιά με τον Μάκη για την επέτειό της και γράφει Love Anniversary Together. Μιλάμε τώρα για πολύ ερωτευμένο ζευγάρι. Ο Μάκης ήταν στο αεροδρόμιο από νωρίς, για να μην το δουν οι κάμερες. Στο Παρίσι η Ελένη είχε τα γυρίσματα, αλλά εκεί γιόρταζαν και την επέτειό τους. Έχω μάθει λοιπόν ότι ήταν συνέχεια χέρι-χέρι. Ότι αυτός είναι πάρα πολύ ερωτευμένος και την κοιτά. Παιδιά, δεν μπορείτε να που μάλλον ήταν, αλλά εσύ γιατί. Το έχω μάθει τώρα, δεν μπορώ να σου πω την πηγή μου. Ότι ήταν χέρι-χέρι. Μου λένε, παιδιά, αν δείτε πώς την κοιτάει, τη θαυμάζει. Και είναι ένας άνθρωπος πολύ χαμογελαστός, πολύ ευχάριστος. Και φαίνεται ότι αυτά δεν τα κάνει επειδή υπάρχει κόσμος γύρω και θα σχολιαστεί. Τα κάνει γιατί τα νιώθει. Και η Ελένη μου είπαν ότι είναι η πιο ευτυχισμένη Ελένη που έχουν δει. Ναι, παιδιά, ποια επέτειο γιορτάζουμε? Τώρα μπορεί να είναι τη γνωριμία ή του γάμου, λέτε. Γνωριμία ή δεν ξέρω. Αλήθεια δεν ξέρω ποια γνωριμία είναι. Γιατί για την Ελένη έχει ακουστεί για παράδειγμα ότι έχει κάνει γάμο. Δεν ξέρει κανείς μας αν έχει κάνει γάμο. Το έχει πει ήδη. Το έχει δηλώσει ότι έχει παντρευτεί. Όχι, δεν το έχει δηλώσει. Λέει ο άντρας. Έχει αφήσει υπονοούμενα. Όχι, το είχε πει στην εκπομπή τη σε μια συνέντευξη που είχε με κάποια, δεν θυμάμαι τώρα. Το έχει πει. Αλήθεια, έχει κάνει γάμο. Φοράει βέρα στο δεξί κανονικά. Και πρέπει ο γάμος να έγινε σε εκείνο το μοναστήρι στην άνδρο που είναι και ο πνευματικός του. Ο πατέρας Επιφάνειος. Άρα θρησκευτικό γάμο. Θρησκευτικό δεν ξέρω. Και εσύ ρώτατε. Δηλαδή πραγματικά βρε, Άρη μου. Έχει κάνει γάμο σίγουρα. Νομίζω μαζί με την βάφτιση. Μπορεί να λέω και μπουρδε. Μπορεί. Είχε ακουστεί και αυτό, Θεή. Ναι. Είχε ακουστεί τότε που φορούσε ένα φόρμα που λένε φορούσε και Στεφάνη σαν ήθη. Μπορεί να έγινε παράλληλα. Ωραία. Αγαπημένα ζευγάρια βλέπουμε εδώ τώρα. Βλέπουμε την Ελένη. Σε αγαπημένο ζευγάρι θα πάμε.